Λοιπόν, λοιπόν, και πάμε τώρα στον κύριο Σπύρο Σταυρούλια, το φοροτεχνικό, να πούμε μία καλημέρα. Να πούμε και περαστικά στο Σπύρο. Βεβαίως, δεν μπορούσε λοιπόν να είναι σήμερα μαζί μας. Είναι, είναι και ο ίδιος θύμα του 124ου κύματος του, και του κορονοϊού. Και δεν έχει... Καλημέρα, Σπύρο. Πώς είσαι, να ξεκινήσουμε καλημέρα, αυτό. Καλημέρα, καλημέρα σας. Είσαι καλά? Είμαι καλά. Αυτές οι καινούργιες μεταλλάξεις είναι εντάξει? Όχι, αλλά όλα καλά. Μάλιστα. Ωραία. Είναι καλύτερα από την πρώτη φορά. Σωστά. Την τρίτη φορά είναι καλύτερα από την πρώτη φορά. Μάλιστα. Σπύρο, πάμε να δούμε λιγάκι το θέμα το οποίο έχουμε ετοιμάσει. Έρχεται το ψηφιακό ευρώ, ψηφιακό πορτοφόλι, όπως θέλει κανείς μπορεί να το πει. Να καταλάβουμε λιγάκι τι είναι αυτό το νόμισμα το οποίο ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς θα μπορούμε εμείς να το χρησιμοποιήσουμε. Σωστά. Στα πλαίσια της συνεδρίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που νωρίτερα συζητούσατε, να πούμε ότι είναι τρίτη φορά που έρχονται όλοι οι τραπεζίτες στη χώρα μας και συνεδριάζουν. Έτσι, από το 2008 έχουν να ξαναμαζευτούν στη χώρα μας. Ναι. Περιμένουμε και κάποιες αποφάσεις για το ψηφιακό ευρώ. Φαίνεται ότι το Νοέμβρη θα αρχίσουν να ορίζονται κάποιες διαδικασίες, να μπαίνουν τα θεμέλια για τη δημιουργία του ψηφιακού ευρώ. Τι εννοούμε? Θα αρχίσουν να γίνεται ένα εγχειρίδιο προπαρασκευαστικό για το ψηφιακό ευρώ. Θα επιλεγούν οι πάροχοι οι οποίοι θα δημιουργήσουν αυτή την πλατφόρμα και θα διενεργηθούν όλοι οι έλεγχοι και οι δοκιμές. Ωραία. Προκειμένου να υλοποιηθεί μια τέτοια πλατφόρμα. Κάντε μας λίγο ψηλά τώρα για να καταλάβουμε. Αν κάποιος σκεφτεί ότι και σήμερα πληρώνω με το κινητό μου, ας πούμε, ή με την κάρτα μου, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι έχουν ψηφιοποιηθεί πάρα πολύ οι συναλλαγές. Αυτό τώρα τι αλλαγή θα φέρει? Έχεις δίκιο, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό έτσι είναι. Το ψηφιακό ευρώ θα λειτουργήσει συμπληρωματικά επί της ουσίας. Πολλοί σκέφτονται ότι με το ψηφιακό ευρώ θα καταργηθούν τα μετρητά. Όχι, δεν υπάρχει τέτοια σκέψη. Αυτό που θέλουν να κάνουν είναι το εξής. Όταν πάμε παραδείγματος χάρη στο ATM και κάνουμε μία ανάληψη 100 ευρώ, τότε ο τραπεζικός μας λογαριασμός μειώνεται κατά 100 ευρώ και έχουμε στην τσέπη μας 100 ευρώ σε χαρτονομίσματα και κέρματα. Τώρα, σε αυτή την περίπτωση, θα μπορούμε να πηγαίνουμε στο ATM και να μετατρέπουμε τα χρήματά μας σε 100 ψηφιακά ευρώ. Αυτό θα έχει το εξής. Δεν θα υπάρχουν προμήθειες, δεν θα υπάρχουν μεσάζοντες, οπότε δεν θα υπάρχουν περαιτέρω κόστη. Τις περαιτέρω διαφορές Σπύρο, τώρα, θα είναι μέσω του κινητού, ναι, πάλι, θα είναι κάποια κάρτα η οποία θα εκδοθεί και θα μπορώ να τη χρησιμοποιώ. Θα είναι άϊλα σίγουρα χρήματα. Ναι, αλλά θα είναι άϊλα. Σίγουρα θα υπάρχει κάποια κάρτα έτσι χειροπιαστή. Από εκεί και πέρα προφανώς υπάρχουν εφαρμογές για τα κινητά μας, όπως έχουμε και τώρα την κάρτα μας που ανέπαφα με το κινητό μπορούμε να κάνουμε κάποια συναλλαγή. Δεν νομίζω ότι μιλάμε για κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που μέχρι τώρα έχουμε ζήσει. Περιμένουμε να δούμε πώς θα έρθει. Σημαντικό είναι ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει πολύ ψηλά ακόμα στην προτεραιότητά της τα μετρητά. Και αυτό γιατί διασφαλίζουν την ελευθερία και την αυτονομία του ατόμου. Δηλαδή, με τα μετρητά μπορούμε να κάνουμε συναλλαγές χωρίς να έχουμε ρεύμα, ίντερνετ ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο. Τα μετρητά είναι νόμιμα στη χρήση τους και κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί τη συναλλαγή με μετρητά παρά μόνο όπου ο νομοθέτης επιβάλλει τραπεζική συναλλαγή. Διαφυλάζουν την ιδιωτική μας ζωή, δηλαδή μπορούμε να κάνουμε μια συναλλαγή χωρίς να το μάθει κανένας άλλος, μια μικρή συναλλαγή, να αγοράσουμε ένα δώρο, να δώσουμε ένα χαρτζιλίκι, οτιδήποτε χωρίς να το μάθει κανένας άλλος. Καλύπτουν ανάγκες όλων των ανθρώπων, δηλαδή ανθρώπων που μένουν απομακρυσμένα σε μικρά χωριά. Δηλαδή δεν θα γνωρίζει κανείς το περιεχόμενο αυτών των συναλλαγών. Κάνω εγώ μία συναλλαγή, έχω πάει σε ένα φαρμακείο και έχω πάρει κάποια φάρμακα, τα οποία δεν θέλω να φανεί και πουθενά και να μην το μάθει και κανείς. Αυτή όμως η συναλλαγή μου, το περιεχόμενο αυτό, δεν θα το δει κάποιος, δεν θα το μάθει κάποιος, δεν θα το γνωρίζει κάποιος. Καταλαβαίνουμε πως εάν γίνει με ψηφιακό ευρώ ή με κάρτα, αφήνει ένα στίγμα και το μαθαίνει. Με τα μετρητά δεν μπορεί κανένας να δει τι έχει ψωνίσει και από πού. Τα μετρητά λοιπόν διασφαλίζουν την ιδιωτικότητα. Άρα μήπως είναι ένα μικρό βήμα για να καταργηθούν τα μετρητά και να μπούμε όλοι και να μας παρακολουθούν, Σπύρο μου. Αχ, μετά τις ταυτότητες δεν έχουμε. Και να μας παρακολουθούν μετά, όχι μετά τις ταυτότητες, να τα βάλουμε ένα-ένα. Μετά το εμβόλιο που σου βάλανε το τσιπ. Είχαμε το κινητό, ταυτότητα. Έτσι, και τώρα έρχεται το ψηφιακό ευρώ, κατάλαβες. Ανοίγουμε εμείς δουλίτσες εδώ που τον ακούς. Κατάλαβες τι τραβάω κάθε πρωί, Σπύρο μου. Ανοίγουμε αυτό το κερασάκι στην τούρτα. Έτσι, έτσι. Και με αυτόν τον τρόπο. Αφού έχουν τους πολίτες, θα μας παρακολουθήσουν και με αυτόν τον τρόπο. Κοίτα, εγώ ξέρω δεν έχουν σκοπό να καταργήσουν τα μετρητά. Ξέρω το εξής. Αυτός ο σκεπτικισμός ξεκίνησε και τότε που ήρθαν στα χέρια μας αυτές οι σατανικές κάρτες που μας δώσανε και μας είπαν ότι δεν θα πηγαίνουμε να στεκόμαστε πια στα αγκισέ των τραπεζών για να σηκώσουμε μετρητά, αλλά θα μπορούμε από ένα μηχάνημα του διαβόλου να βάζουμε μια κάρτα και να παίρνουμε λεφτά. Λοιπόν, από τότε υπήρχε αυτή η καχυποψία ότι γιατί μας βάζουν να το κάνουμε τώρα αυτό. Σήμερα κάνουμε το σταυρό μας και κάθε φορά πάμε και πληρώνουμε στο περίπτερο με την κάρτα. Λες, τι ευκολία. Είναι εξυπηρέτηση. Κάπως έτσι θα πάει νομίζω και αυτό τη ζωή μπροστά.
έτσι θα μας πάει λίγο τη ζωή μπροστά, έρχεται να καθίσει και απέναντι από όλα τα ψηφιακά νομίσματα που έχουν δημιουργηθεί και δημιουργούν τεράστια ανασφάλεια και πάρα πολλοί κόσμος έχει χάσει χρήματα από τέτοιου είδους απάτες με ψηφιακά νομίσματα, κρυπτονομίσματα τα οποία εμφανίζονται και εξαφανίζονται σε χρόνο μηδέν και χάνει ο κόσμος τα χρήματά του. Θεωρώ λοιπόν ότι από τη στιγμή που έχουμε το ευρώ, έχουμε το ευρώ στο κινητό μας, έχουμε την κάρτα μας, τη χρεωστική, την πιστωτική, το να υπάρχει ένα ψηφιακό ευρώ δεν είναι ούτε ένα πολύ δύσκολο, ούτε ένα πολύ μεγάλο βήμα που θα αλλάξει την καθημερινότητά μας, τη ζωή μας. Πάνω κάτω μόνο προς το καλύτερο ίσως θα την οδηγήσει. Εγώ για τα κρύπτο θέλω να σας πω ότι έχω έναν ειδικό που συμβολεύομαι. Είναι ο κουρέας μου. Α, ναι. Λέει ο κουρέας. Τα συζητάνε με τους πελάτες εκεί πέρα. Στο τέλος. Ναι, είναι σαν τα ταξί. Στο τέλος. Λοιπόν, έχει γνώσεις πάνω στα κρύπτο. Με τα κρυπτονομίσματα έχει προκύψει θέμα στη χώρα μας με την φορολόγηση των κεντρών που προκύπτουν. Εκεί δεν ξέρει κανένας, εάν δηλαδή αγοράσεις 1.000 ευρώ κρυπτονομίσματα και τα πουλήσεις 5.000 ευρώ, κανένας δεν γνωρίζει πώς θα φορολογηθούν αυτά τα 4.000. Όχι, δεν γνωρίζει δηλαδή. Δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο. Ναι. Εάν θα φορολογηθούν σαν εμπορική συναλλαγή. Και κάποια στιγμή θα το προσεγγίσουμε και αυτό, Σπύρο, με τα κρυπτονομίσματα. Λοιπόν, μάλιστα. Λοιπόν, Σιδερένιος. Σπύρο, να σε καλά, καλή ανάρρωση. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είχαμε τις ταυτότητες, είχαμε όλα αυτά. Τώρα έρχεται το ψηφιακό ευρώ, να δεις τι έχεις να ακούσεις.